Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αποφασισμένοι να ψηφίσουν σε λίγες ώρες και να συμμετέχουν κανονικά στην εκλογική διαδικασία, εμφανίζονται οι πολίτες της Ήλιας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κόσμος θα πρέπει να επιλέξει τις κάλπες και όχι τις παραλίες ή όσοι μπορούν να το συνδυάσουν. Όπως τονίζουν, μόνο με τη συμμετοχή στις εκλογές ορίζουμε εμείς το μέλλον μας. Την ίδια στιγμή, η προεκλογική περίοδος που διανύσαμε χαρακτηρίζεται ακόμα πιο υποτονική, ακόμα και από την προηγούμενη, στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Λίγες ώρες απέμειναν για τις κρίσιμες εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου, με τους πολίτες να εμφανίζονται έτοιμοι και αποφασισμένοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όπως τονίζουν οι περισσότεροι και στην Ηλία, είναι υποχρέωση όλων να προσέλθουν στις κάλπες, προκειμένου οι ίδιοι να καθορίσουν το πολιτικό σκηνικό και κατ' επέκταση το μέλλον της χώρας. Όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί είναι θέμα του. Πρέπει ο κόσμος να κυβερνηθεί. Κάποιος πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Η γνώμη μου ότι θα βγει. Και δεν είναι σωστό, ας πούμε, να το τραβήξουν κι άλλα. Δεν είναι σωστό. Να το τραβήξουν πέρα για Αύγουστο και τέτοια. Η αποχή υπήρξε και πριν. Οπότε λίγο πολύ, άλλοι θα έρθουν περισσότεροι, λίγο λιγότεροι. Νομίζω στα ίδια επίπεδα θα κοιμαθεί. Πιστεύω ότι θα κυβερνήσει. Γιατί όσο και να το πάρετε, με ποσοστά βασικά, έτσι, δεν θα καλύψουν ώστε να, τα υπόλοιπα κόμματα να μπορέσουν να πιάσουν. Γιατί έχει πιάσει το 40 για 41. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όπως όλα δείχνουν, το μικρό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για να σκεφτούν τα πράγματα από την αρχή ή ακόμα και να αλλάξουν τη γνώμη τους. Οι περισσότεροι εμφανίζονται αποφασισμένοι για την ψήφο τους, η οποία δεν φαίνεται να διαφοροποιείται και πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Θα σχηματιστεί. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι θέλει σταθερότητα, οπότε είναι μονόδρομος. Θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα υπάρχει αυτοδυναμία, οπότε θα λήξουν όλα. Εγώ λέω ναι, και πανψηφί λέω και ναι, δημοκρατία. Αυτό είναι το στήλο όλου του πύργου. Και από άλλου. Υπουργούς και είμαστε, μας είχαν ρίξει. Τώρα το ότι εδώ πας μέσα σου λένε καλημέρα, ευχαριστούμε και τέτοια. Άλλωστε, αν η προεκλογική περίοδος της 21ης Μαΐου χαρακτηρίστηκε ως υποτονική, τότε αυτή η δεύτερη που διανύουμε μέσα σε μικρό διάστημα χαρακτηρίζεται από ακόμα μεγαλύτερη υποτονικότητα. Οι πολίτες ασχολούνται ελάχιστα με τις εκλογές, όμως ενημερώνονται θέλοντας και μη σχετικά με αυτές, λόγω του βομβαρδισμού πληροφοριών που δέχονται από το διαδίκτυο, τα social media και τα τηλεοπτικά κανάλια. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και ζούμε σε παλιές εποχές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόγνωση για το παιδί. Η ιερή υποχρέωση ψήφος, θα πάω. Είστε αποφασισμένος για το τι θα ψηφίσετε? Ναι, αμέ. Πιστεύεις θα υπάρξει αποχή, θα βγει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα βγει και αλλήμονό μας αν δεν βγει. Αποχή πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Θα πάω να ψηφίσω, αλλά τη χώρα δεν τη σώνει τίποτα. Η χώρα βαδίζει στην καταστροφή. Βαδίζει τα μνημόνια, θα έχουμε πάλι μνημόνια μετά από ένα άπλογο χρονικό διάστημα. Πολλά είναι τα ερωτήματα των πολιτών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, αλλά και τις τυχόν αλλαγές που υπάρχουν σε σχέση με ένα μήνα πριν. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εκλογική διαδικασία της 25ης Ιουνίου, όπως τι γίνεται με τα ψηφοδελτία, πότε θα ανακοινωθεί το τελικό, αλλά και τι διευκολύνσεις υπάρχουν για τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Αντιστροφά μετρά ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου, οι οποίες παρουσιάζουν δύο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αναμέτρηση έναν μήνα πριν, καθώς θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και με τη λίστα. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που αντικαθιστά την απλή αναλογική, το πρώτο κόμμα παίρνει αυτομάτως 20 επιπλέον έδρες, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό 25%, ενώ για κάθε μισή μονάδα επιπλέον λαμβάνει έξτρα 1 έδρα. Αυτό σημαίνει ότι για να καρποθεί το σύνολο των 50 εδρών μπόνους, πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 40%. Παράλληλα, οι επικείμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν με δεσμευμένο συνδυασμό ή αλλιώς με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Με αυτή τη διαδικασία, οι βουλευτές εκλέγονται βάσει τη σειρά κατάταξή του στο ψηφοδέλτιο κάθε εκλογική περιφέρεια, η οποία καθορίζεται από τα εκάστοτε κομματικά επιτελεία. Ως εκ τούτου, δεν προσέχει η Κυριακή, οι ψηφοφόροι δεν θα χρειαστεί να σταυρώσουν τα ψηφοδέλτια και γι' αυτό άλλωστε στα παράβαν των εκλογικών κέντρων δεν θα υπάρχουν στυλό. Η διαδικασία θα γίνει με νέα ψηφοδέλτια, ως εκ τούτου, ψηφοδέλτια που αφορούσαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου καθίστανται άκυρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανότατα οι εκλογείς θα ψηφίσουν στα ίδια εκλογικά κέντρα που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και τον περασμένο Μάιο, ενώ η λίστα των ετεροδημοτών θα διευρυνθεί μόνο με τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στον αρμόδιο Δήμο και διεκπεραιώθηκαν το αργότερο έως και τις 30 Απριλίου.
Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται οι εκλογείς να ανατρέξουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, μάθε που ψηφίζεις, για να ενημερωθούν και πάλι για τον τόπο που ψηφίζουν. Η εκλογική διαδικασία ξεκινά την Κυριακή 25 Ιουνίου στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 7 το βράδυ. Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ακόμα και αν έχει λήξει ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλίο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι αποδεκτά είναι και τα τυχόν κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Η αναγνώριση των εκλογών μπορεί να γίνει και με τη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας μέσω του gov.gr. Για ακόμα μια εκλογική διαδικασία, η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα θα δοθεί περίπου 1 με 1,5 ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης, ενώ έως τις 10 το βράδυ της Κυριακής θα έχει καταμετρηθεί περίπου το 80% των ψήφων. Η καταμέτρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, καθώς αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους βουλευτές. Σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η διέλευση σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας θα είναι ελεύθερη, χωρίς καταβολή διοδίων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκδόσε εντολή για δωρεάν διέλευση σε όλους τους αυτοκινητόδρομους από τα ξημερώματα του Σαββάτου 24 Ιουνίου μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 26 Ιουνίου. Ειδικά για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι δωρεάν διελεύσεις ισχύουν από τις 10 το πρωί της 5ης 22 Ιουνίου έως και τις 12 το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιουνίου. Παράλληλα, ξεκίνησε ήδη η επιστροφή σε άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά σε συγκεκριμένες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με προϋπόθεση την καταβολή του διοικητικού. Συνεχίζονται οι ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων με τα προβλήματα να αναμένεται να αυξηθούν μέσα στο καλοκαίρι, όπου κλείνουν για τις άδειές τους οι μεγάλες φαρμακοποθήκες. Η κατάσταση με τις ελλείψεις σε μια σειρά από φάρμακα, όπως οι παιδικές αντιβιώσεις, δεν λέει να εξομαλυνθεί, ενώ τα προβλήματα έχουν κλείσει αισίως τα 2 χρόνια. Ήδη οι φαρμακοποιοί προαναγγέλουν κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα, με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας να ξεκινάει τις κινητοποίησεις. Τραγική και επικίνδυνη χαρακτηρίζει ο φαρμακευτικός κόσμος της Αχαΐας την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τις ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά και κάνει λόγο για εικόνα τριτοκοσμικής χώρας όσον αφορά το φάρμακο στην Ελλάδα. Τα ράφια των φαρμακείων είναι σχεδόν άδεια και υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και μάλιστα σε βασικά και καθημερινά φάρμακα. Και αυτό το βλέπουμε ουσιαστικά γιατί έρχομαι σε επαφή και με τους πελάτες καθημερινά που απέγνωσμένα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, το ψάχνουν να βρουν το φάρμακό τους από φαρμακείο σε φαρμακείο. Και δυστυχώς υπάρχει ένα καθημερινό τέτοιο φαινόμενο που και εμάς μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι η κατάσταση χειροτερεύει αντί να καλυτερεύει, δεν υπάρχει καμία βελτίωση στο θέμα. Πολύ λίγα, ουσιαστικά περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα, θα έλεγα, χωρίς καν αντιβιώσεις και ειδικά παιδικές αντιβιώσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο θέμα με τις αντιβιώσεις, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Και μας προβληματίζει ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο, γιατί ουσιαστικά έρχεται καλοκαίρι. Οι φαρμακοποιοί προβληματίζονται ιδιαίτερα και για το γεγονός πως εν ώψη των θερινών διακοπών των εταιριών, οι ελλείψεις φαρμάκων αναμένεται να αυξηθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Δυστυχώς, παρά τις υπουργικές και κυβερνητικές δεσμεύσεις και ανακοινώσεις, τα προβλήματα της έλλειψης φαρμάκων είναι μεγάλα και διαρκούν εδώ και μήνες. Αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Δεν ξέρω, θα πρέπει δηλαδή να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό το φαινόμενο να δώσει μια λύση και μάλιστα άμεσα, γιατί δεν μιλάμε για πουκάμισο, ούτε μιλάμε για αυτοκίνητο ή κάτι άλλο. Μιλάμε για φάρμακο και το φάρμακο ο ασθενής όταν το θέλει και το χρειάζεται και παίρνει μια ιατρική συνταγή πρέπει να το πάρει άμεσα. Δεν έχει περιθώρια να το αναζητήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, που σημαίνει ότι για μένα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Σύστομοι φαρμακοποιοί της Πάτρας και της Αχαΐας γενικότερα καλούν το Προεδρείο του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου να συντονίσει 24-ωρη πανελλαδική απεργία των φαρμακείων με βασικό αίτημα τη διαμαρτυρία της χώρας για την καθημερινότητα που βιώνουν τόσο αυτοί όσο και οι Έλληνες πολίτες. Από απαντήσεις που έχουμε λάβει και από τον σύλλογό μας, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ότι υπάρχει ένα φαινόμενο γενικά και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το αναγνωρίζουμε, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, κάπου διάβασα ότι θα υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις από φαρμακοποιούς, ενδεχομένως στη Γερμανία, για αυτές τις ελλείψεις. Τουλάχιστον να υπάρξει μια αντίδραση από εκ μέρους μας, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, είναι η δουλειά μας και δεν μπορούμε να δουλέψουμε πλέον. Έχουμε δεμένα τα χέρια ουσιαστικά.
Οι προσφορές στα ράφια, η συνολική σχέση ποιότητας τιμής και η ποικιλία αποτελούν τα τρία κυρίαρχα κριτήρια για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που επιλέγουν οι καταναλωτές, με την ποιότητα να κατατάσσεται τέταρτη. Αυτό προκύπτει από μια ακόμα έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς που είδε το φως της δημοσιότητας, με τους ίδιους τους πολίτες να δηλώνουν με έμφαση ότι δυσκολεύονται λόγω ακρίβειας ακόμα και για να προμηθευτούν τα απολύτως απαραίτητα. Όλος ο κόσμος την νικάει τις προσφορές τώρα με αυτή την ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, 15 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά, η σύνταξη, ο μισθός. Οπότε κοιτάμε προσφορές. Οι ανταγωνιστικές τιμές, η ποικιλία προϊόντων και οι ελκυστικές προσφορές είναι τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που επηρεάζουν τον καταναλωτή για να προχωρήσει στις αγορές του στην Ελλάδα της νέας κρίσης με τις ανατιμήσεις παντού. Ακρίβεια υπάρχει πάρα πολύ, είναι ανεξέλεκτη η ακρίβεια. Υπάρχει ειδικά και στα γαλακτοκομικά, στα κρεατικά. Οπότε μια ολόκληρη οικογένεια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για μαζί με τα άλλα ενέργεια κλπ. ΔΕΗ που έχει και καύσιμα, είναι φιάλτης. Οι πολίτες εμφανίζονται κάτι περισσότερο από αγανακτισμένοι και, όπως οι ίδιοι λένε, δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμα και τα απαραίτητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κόβουν από όπου μπορούν για να τα βγάλουν πέρα. Τώρα, έτσι όπως έχει έρθει η δουλειά, δεν παίρνουμε τα απαραίτητα, δεν παίρνουμε κάτι παραπερίσσευμα που έχουμε, κάτι που δεν χρειάζεται να το πάρουμε. Τα πιο αναγκαία θα πάρουμε. Λογικά, γιατί έχουν στενέψει τα πράγματα. Τα απαραίτητα, τα πάντα τα απαραίτητα. Πάντα απαραίτητα. Κοιτάω και για τις προσφορές. Αχ, και προσφορές ψωνίζω και τα απαραίτητα. Οι καιροί που τα καρότσια στα σούπερ μάρκετ ξεχύλιζαν αποτελούν μακρινή ανάμνηση, αφού πια οι καταναλωτές δεν παίρνουν ούτε καλάθι για τα ψώνια τους, αφού οι ανατιμήσεις, κυρίως στα τρόφιμα, τους οδηγούν σε αδιέξοδο, με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Κοίταξε, άμα υπάρχουν προσφορές, οπωσδήποτε συμφέρει να πάρεις με προσφορές, γιατί γλιτώνεις κάτι. Αν δεν υπάρχουν προσφορές, ψωνίζεις κανονικά και τα πληρώνεις αναβαθμισμένα. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, δυστυχώς οι τιμές σχεδόν μέρα με τη μέρα αλλάζουν. Κυνηγάει πάντα τις προσφορές ο κόσμος, αυτό το έχουμε ξαναπεί, στα απολύτως απαραίτητα. Αναγκαστικά θα πάρεις τρόφιμα, άμα όταν έχεις οικογένεια τι να κάνεις, να αφήσεις τα παιδιά νηστικά. Από εκεί και μετά κοιτάς πώς να ανταπεξέλθεις και στους λογαριασμούς. Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία, προκειμένου να προλάβουν και να γίνουν να εξεταστούν οι ενστάσεις, ώστε το Σεπτέμβριο τα σχολεία να λειτουργήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως τόνισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, Ανδρέας Ζέρβας, αμέσως μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των τοποθετήσεων. Οι υπηρεσιακές μεταβολές αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί λόγω εκλογών, αλλά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας έχει ετοιμάσει τα πάντα και μάλιστα ανήρτησε και τον προτινόμενο πίνακα για τις τοποθετήσεις του καλοκαιριού, ώστε να μπορούν όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να κάνουν έσταση. Έτσι, μετά τις εκλογές και το άνοιγμα της Βουλής, θα ανακοινωθεί άμεσα που θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί. Κοιτάξτε, οι υπηρεσιακές μεταβολές αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί λόγω εκλογών, όμως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας έχει ετοιμάσει τα πάντα και χτες αναρτήσαμε προτινόμενο πίνακα για τις τοποθετήσεις του καλοκαιριού, πριν το καλοκαίρι, της 30ης Ιουνίου, ώστε να έχουν μια ιδέα οι συνάδελφοι και αν θέλουν να κάνουν ένσταση να μπορέσουν. Είμαστε σε όλα έτοιμοι. Εκμεταλλευτήκαμε τις δύο ημέρες μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, όπου υπήρξε Βουλή, και με αυτόν τον τρόπο προχωρήσαμε τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα, επειδή υπήρξε εξαίρεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το Υπουργείο Παιδείας κάποιο καιρό να κάνουμε προετοιμασία των διεργασιών που γίνονται για τις υπηρεσιακές μεταβολές, καταφέραμε και είμαστε έτοιμοι ώστε όταν θα υπάρξει η Βουλή να μπορέσουμε σε πολύ λίγες ώρες να ανακοινώσουμε πού τοποθετούνται οι συνάδελφοι. Κύριος στόχος έως το τέλος Ιουνίου να έχουν ενημερωθεί για τις θέσεις που πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, ενώ παράλληλα και τα συμβούλια που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό να έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους εν ώψη του καλοκαιριού. Εδώ οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, όπως και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να έχουν κάνει όλες τις προεργασίες, ώστε να ξέρουν νωρίς οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές ποιος τοποθετείται πού. Στις 29 να χαιρετήσουν το παλιό τους σχολείο και 30 να παρουσιαστούν στο σχολείο τους
σαν να μην μεσολάβησαν εκλογές και να μην είχαμε τις αναβολές των υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν θέλουμε, η φιλοσοφία μας είναι να μην χάσει κανείς ούτε μέρα από τη θερινή άδεια, από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ούτε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ούτε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το έχουμε πετύχει και ότι αν θα υπάρξει κυβέρνηση, άμεσα θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα για τα οποία έχουμε κάνει την προεργασία και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί νωρίς θα ξέρουν πού θα πάνε στις 30 Ιουνίου να αναλάβουν υπηρεσία και να μην συμβεί τίποτε άλλο για το επόμενο καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο, όπως όλα δείχνουν, όλες οι σχολικές μονάδες θα έχουν τους διευθυντές τους και θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα, ενώ παράλληλα θα τρέχουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναβολή παίρνει ξανά η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα ΠΟΣ, καθώς οι παραγόντες της αγοράς επικαλούνται τεχνικά προβλήματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίστηκαν τον Ιούλιο του 2022 για να εφαρμοστεί το μέτρο τον Ιανουάριο του 2023. Δόθηκαν ήδη δύο παρατάσεις και όπως όλα δείχνουν, θα δοθεί και τρίτη, η οποία πιθανότατα θα είναι και τελευταία για τους επαγγελματίες. Αναβολή παίρνει ξανά η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, καθώς οι παράγοντες της αγοράς επικαλούνται τεχνικά προβλήματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίστηκαν τον Ιούλιο του 2022 για να εφαρμοστεί το μέτρο τον Ιανουάριο του 2023. Δόθηκαν ήδη δύο παρατάσεις και όπως όλα δείχνουν θα δοθεί και τρίτη. Μετά τις εθνικές εκλογές, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΔΕ και τους φορείς της αγοράς θα ορίσουν το νέο χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, η καθυστέρηση στην αναβάθμιση των ταμιακών και διάφορα άλλα θέματα οδηγούν στη μετάθεση του χρόνου της διασύνδεσης των ταμιακών με τα τερματικά POS. Με απόφαση του κυρίου Πιτσιλή, η ΑΔΕ προχωρά σε νέα αναβολή της σύνδεσης των ταμιακών μηχανών με τα συστήματα POS, που αφορά την χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Και αυτό διότι προφανώς το Υπουργείο δεν είναι έτοιμο ακόμα να υποδεχθεί αυτή την σύνδεση και ως εκ τούτου η ημερομηνία που έλυγε 30 Ιουνίου 2023 μεταφέρεται για 31 Οκτωβρίου 2023. Βέβαια, αυτό αφορούσε τις επιχειρήσεις μέχρι 30 Ιουνίου που είχαν τζίρο μέχρι 100.000 και οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 100.000 είχαν την υποχρέωση μέχρι 31 Εβδόμου. Και οι δύο αυτές κατηγορίες μεταφέρονται για 31 Οκτωβρίου. Τον Μάρτιο του 2023 ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο και την ΑΔΕ το χρονοδιάγραμμα για τη διασύνδεσή τους. Σύμφωνα με αυτό, 400.000 ταμιακές μηχανές θα έπρεπε από τα τέλη Ιουνίου να διασυνδεθούν με τα POS. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΑΔΕ, ο χρόνος παραμένει ανοιχτός και θα αποφασιστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς. Για τις επιχειρήσεις, οποίες ακόμα έχουν τις παλιές ταμιακές μηχανές, αυτές φαίνεται να είναι πιο κερδισμένες, καθότι παίρνουν παράταση για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου του 2024, όπως επίσης και τα καταστήματα εστίασης, μεταφέρεται αυτή η σύνδεση, ομοίως και για αυτά, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2024. Πάντως, το νέο Οικονομικό Επιτελείο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και τις επαγγελματικές ομάδες που δεν επιθυμούν να εκδώσουν αποδείξεις. Με αρνητικό πρόσημο έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μεσσηνία λόγω της μείωσης των πτήσεων αλλά και των εισερχόμενων επισκεπτών. Στην Καλαμάτα, οι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνέχεια, αφού οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν μεριμνούν ούτε για τα αυτονόητα. Με διαφορετικές ταχύτητες κινούνται μέχρι στιγμής οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί, που σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζουν ακόμη και μείωση των αφίξεων σε σχέση με πέρυσι. Πρωταγωνίστρια μέχρι στιγμής, στην κυρίως καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε από τις αρχές Μαΐου, εμφανίζεται η Αθήνα, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να παρουσιάζονται αυξημένες κατά 24,8% σε σχέση με πέρυσι και 9,1% σε σχέση με το 2019. Ανωδικά φαίνεται πως κινούνται φέτος η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Κος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά αλλά και η Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, Μύκονος και Σαντορίνη φλερτάρουν με την ύφεση. Υψηλές τιμές, κακός καιρός, βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπερτουρισμός και αρνητική δημοσιότητα φέρονται ως δυσμενείς παράμετροι για αυτούς τους προορισμούς.
Στον αντίποδα, η πόλη της Καλαμάτας, όπου πλέον έχουμε λιγότερες αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό, κάτι που αποτυπώνεται στη γενικότερη κίνηση και τα έσοδα. Εκεί, για παράδειγμα, που μπορεί να είχαμε, ας πούμε, ένα τυχαίο νούμερο 600 άτομα την εβδομάδα, τώρα έχουμε 250. Έχει μια πτώση 30% όσον αφορά τους ξένους, γιατί πρώτον έχουμε και λιγότερο δίκτυο πτήσεων φέτος, έχουμε λιγότερα αεροπλάνα, ακριβότερα τα ναύλα και τα αεροπορικά εισιτήρια και οι υπηρεσίες γενικότερα, και μην ξεχνάμε ότι ένας άλλος τρίτος λόγος είναι ότι έχουν ανοίξει όλες οι αγορές πλέον σε όλο τον πλανήτη και ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και οι προτάσεις που έχουν οι πελάτες να επιλέξουν είναι πάρα πολλές. Η Καλαμάτα μαζί με άλλους προορισμούς πιέζεται ιδιαίτερα. Δεν είναι τυχαίο πως ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων έδειξε για το ίδιο διάστημα από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου 33,7% λιγότερες θέσεις. Μπορούσαμε να έχουμε και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και συχνότερη επισκεψιμότητα από ξένους τουρίστες εάν τελειώσει το θέμα του αεροδρομίου και αναβαθμιστεί. Συχνότερες φύσεις, ασφαλέστερες φύσεις, θέσεις στάθμευσης για τα αεροσκάφη και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και γιατί φωνάζουμε για το αεροδρόμιο, δεν είναι τυχαίο, γιατί το αεροδρόμιο θεωρείται μια κεντρική υποδομή για την ανάπτυξη ενός προορισμού. Είναι μια πύλη εισόδου, όπως είδαμε και περισσότερη κίνηση δηλαδή με τον αυτοκινητόδρομο από Αθήνα προς Καλαμάτα, έτσι θα μπορέσουμε να δούμε και με το αεροδρόμιο. Οι προοπτικές για τη συνέχεια κάτι περισσότερο από οδυσσίωνες, αφού δεν έχουν γίνει ταυτονόητα με τους επαγγελματίες του κλάδου στα όρια τους. Το Σαββατοκύριακο βιώσαμε καταστάσεις ότι μπαίνοντας στο χώρο του αεροδρομίου μέσα, κάτι είχε γίνει με το απογοητευτικό σύστημα, μύριζε ούρα το αεροδρόμιο στο χώρο της αφίξης, των αφίξεων. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τίποτα. Μηδέν. Είμαι στον χώρο εκεί με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα 20 χρόνια. Ακούω αυτό το θέμα της ιδιωτικοποίησης όλο αυτό το διάστημα. Επιτέλους πρέπει να λυθεί. Θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε τον τουρίστα, θέλουμε την πρόοδο, αλλά αν δεν έχουμε τις σωστές και κατάλληλες υποδομές, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να γίνει. Καθαρσία, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν καθαρίζουν τίποτα. Είναι τελείως τέλος. Έλειψε τσιμέντα που έχουν φουσκώσει όλα να πέσουν. Τι να φτιάξουν. Πρέπει επιτέλους αυτό το αεροδρόμιο να ιδιωτικοποιηθεί, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και οι πρέπουσες συνθήκες για να μπορέσει να αποδεχτεί έναν τουρίστα. Η κατάσταση φέτος αεροδρομίου είναι τραγική. Είναι υπολειτουργή. Γι' αυτό η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Μέχρι τουλάχιστον να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, οφείλουμε να λειτουργήσουμε με απόλυτο επαγγελματισμό απέναντι και στους αφιχθέντες, τους τουρίστες μας, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο αυτόν. Και να αυξηθούν οι πτήσεις. Και που το λένε, κάνουν τίποτα. Τα ίδια πράγματα είναι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Η έλλειψη γιατρού και η αγροτική οδοπία είναι τα βασικά προβλήματα των 100 μόνιμων κατοίκων της Πεύχης του Δήμου Πύργου. Ενός χωριού που πριν από λίγες δεκαετίες έσφιζε από ζωή, ενώ σήμερα ακολουθεί τη μοίρα των υπολείπων ορεινών περιοχών της χώρας. Κυρίω αίτημα των ανθρώπων που διαμένουν στο χωριό, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, είναι η πολιτεία να φροντίσει περισσότερο για τις ανάγκες τους, γιατί όπως λένε οι ίδιοι, μέχρι σήμερα τους έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα τους. Η αγροτική οδοποιία, η έλλειψη γιατρού καθώς και ανθρώπων είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 100 περίπου μόνιμοι κάτοικοι της Πεύχης του Δήμου Πύργου. Όχι, τώρα ναι. Τώρα ναι. Παλιά, όταν ήσασταν παιδί, είχε πιο πολύ. Πιο πολύ κόσμο. Πιο πολύ κόσμο. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή? Και τι να σας πρωτοπώ. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Δύσκολα χρόνια. Ήταν δύσκολα. Αλλά πιο αγνά όμως, έτσι. Πάντα. Αλλάζουν οι εποχές. Αλλάζουν οι εποχές. Ήταν οι άνθρωποι αγαπημένοι, ενωμένοι. Βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Τώρα που είμαστε και παραμονές πάλι των δεύτερων εκλογών, τι περιμένετε για το χωριό σας εδώ, τι θέλετε να αλλάξει, τι είναι αυτό που σας λείπει, που θα μπορούσε κάτι να γίνει, έτσι να δώσει μια περισσότερη ζωντάνια εδώ? Θα πρέπει να μας προσέξει η πολιτεία καλύτερα. Πιο πολύ ενδιαφέρον στα χωριά. Διότι είμαστε λίγο μακριά, από μακριά από τον πύργο. Είναι περισσότερες οι κοινότητες που έχει ο Δήμος. Τώρα έχουμε βέβαια και τις δυσκολίες, υπήρχε η πανδημία, υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά έχουμε ανάγκες. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Μπενέτη, αλλά το 1928 μετονομάστηκε σε Πεύχη. Παλαιότερα, όπως τα περισσότερα χωριά της Ορεινής Ηλίας, έσφιζε από ζωή. Ωστόσο, σήμερα έχουν μείνει στην κοινότητα ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι. Δρόμους αγροτικούς έχουν προβλήματα πολλά, δεν περνάνε. Έχω τραχτέρι
και συνέχεια ανοίγω με το μαχαίρι τους δρόμους για να περνάνε το χειμώνα. Όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Για να μπορέσουν να πηγαίνουν οι κάτοικοι στα χωράφια τους, να πηγαίνουν στα προβατά τους, να αρμένε και αυτά. Λοιπόν, πόσος κόσμος υπάρχει εδώ στο χωριό? Εδώ είναι γύρω στα 100 άτομα. Μόνιμοι. Καλοκαίρι φτάνουν 100-200 τόσοι. Κατεβαίνει κόσμος στο καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε καμιά δεκαριά παιδιά ανήπαντα εδώ πέρα. Ναι. Ενδιαφερόμαστε. Το είχαμε και εφημερίδα για να βρούμε όπως το κάνει ο Χρονόπουλος, ο Πανταζής. Ο πέραστη. Μπράβο, Ζαχάρος. Λίγος κόσμος είναι, έχουν πεθάνει ο κόσμος. Δεν έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Νεολαία υπάρχει, νεολαία? Όχι. Έχει φύγει. Έχει φύγει. Έχει φύγει για δουλειές, άλλα μέρη. Πάνε στην Αθήνα, πάνε εδώ είναι 5-6 άτομα. Κοινωνία γερόντων δηλαδή. Κοινωνία γερόντων. Κοινωνία γερόντων. Τον Αύγουστο του 2007, κατά τις φωνικές πυρκαγιές της Ηλίας, η φωτιά παραλίγο να μην αφήσει τίποτα στο πέρασμά της. Το χωριό ήταν από αυτά που χρειάστηκε να ακαινωθούν, ενώ η πύρινη Λέλαπα με το πέρασμά της άφησε πίσω της 5 κατεστραμμένα σπίτια. Εμείς η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τα μπαγκρασμένα χωριά σαν το δικό μου και δηλαδή να βοηθήσει. Και τώρα όπως φέτος που βρέχει συνέχεια, έχει το δάσος μας είναι το μόνο που δεν έχει καεί. Θέλει, πρέπει να το να κάνουμε αποξήλωση καλοκαίρι. Διαφορετικά, αν πιάσει φωτιά και καεί το δάσο, μετά θα φύγουν και αυτοί οι κάτι που είναι εδώ. Προστασία υπάρχει το καλοκαίρι στο δάσο εδώ τη περιοχή? Εντάξει, εμεί παίρνουμε τα μέτρα μα. Εμεί με το τρατέρι μα. Έχετε κινδυνεύσει ποτέ από πυρκαγιά? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Τρεις φορές τώρα. Μάλιστα. Και το 98 και το 2007 και το 2013. Καήκανε όλα τα δέντρα. Μάλιστα. Βέβαια. Το χωριό κυδήρευσε. Ναι, αμέ. Καήκανε σπίτια. Από εδώ και πέρα θα έρθουν. Θα έρθουν. Είναι Αθηναίοι, είναι παίρνουν τις άδειες τους, είναι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Θα κατέβουν εδώ. Θα κατέβουν εδώ. Νεολαία δεν έχουμε, έτσι. Νεολαία, εντάξει. Νεολαία δεν υπάρχει. Έχουν φύγει νέοι. Μάλιστα. Σχολείο φαντάζομαι δεν υπάρχει, ούτε σχολείο, έτσι. Τώρα 20 χρόνια. Τα παιδιά που πάνε σχολείο? Στο Γούμερο. Στο Γούμερο πάνε σχολείο. Δεν υπάρχει και ένας γιατρός, 17 χρόνια δεν υπάρχει ένας γιατρός. Ένας γιατρός. Το βασικότερο πρόβλημα. Αυτό είναι και τα μετά είναι για τους δρόμους. Έχουμε πολλά δέσποτα που παθαίνουμε μολύσεις και τρέχουμε σαν νοσοκομεία και πληρώνουμε γιατρούς χωρίς να έχουν. Με κάποια δέσποτα που κυκλοφορούν γάτες και τέτοια με μικρόβια. Αυτό είναι τα βασικότερα προβλήματα δηλαδή. Για μένα προσωπικά. Που αντιμετωπίζετε. Αν αρρωστήσει κάποιος, τι θα κάνει, αν αρρωστήσει το βράδυ? Θα έρθει το ασθενοφόρο, αν προλάβει θα τον πάρει, αν δεν τον προλάβει θα πάει να τον πει. 17 χρόνια έχει να έρθει γιατρός εδώ. Η Πεύκη είναι ένα χωριό ημιορεινό που βρίσκεται περίπου 36 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης του Πύργου, σε υψόμετρο 550 μέτρων και ακολουθεί και αυτό τη μοίρα όλων των άλλων, που είναι η ερημοποίηση. Μέρα με τη μέρα διαφοροποιείται προς το καλύτερο η εικόνα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας, με σειρά παρεμβάσεων να έχουν ήδη υλοποιηθεί και άλλες να δρομολογούνται. Περισσότερες από 500 είναι οι νέες θέσεις στάθμευσης που έχουν διαμορφωθεί, ενώ μπροστά μπαίνουν και οι διανοίξεις οδών. Ένα τόπο λοιπόν που αξίζει πραγματικά να δουλέψουμε σκληρά για να τον αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό κάνουμε. Με αυτή την χαρακτηριστική εικόνα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας οριοθέτησε το πλαίσιο των παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα στην παραλιακή ζώνη. Σήμερα τοποθετήθηκαν και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες που έχουν οριστεί, ενώ και τα Sea Track μπαίνουν και διαμορφώνουν στοιχεία προσβασιμότητας. Αυτό βρισκόμαστε με την αφορμή που βρισκόμαστε εδώ λοιπόν για τις γαλάζιες σημαίες που τοποθετήθηκαν. Δύο γαλάζιες σημαίες εδώ στην Ανατολική παραλία, επίσης θα μπει μία στη Βέργα, στη Μαντίνια και βρίσκεται υπό το καθεστώς τοποθέτησης της γαλάζιας σημαίας και ο Κορδίας. Επίσης έχουν τοποθετηθεί τα Sea Track. Δύο Sea Track έχουν τοποθετηθεί εδώ και αύριο θα τοποθετηθεί ένα ακόμα στην Μικρή Μαντίνια και στον Κορδία. Στοιχείο διαφοροποίησης μέσα στην όλη κατάσταση είναι οι νέοι χώροι στάθμευσης που ήδη έχουν διαμορφωθεί, προσθέτοντας 500 θέσεις δωρεάν. Ετοιμάζεται και ο χώρος που είναι εδώ πέρα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Έχουμε σχεδόν ετοιμάσει ένα χώρο ακόμα στην Κρήτη, για αυτό το λόγο, για τη στάθμευση. Θα ανοίξει, όπως ξέρετε, όλο το καλοκαίρι θα ανοιχτό και το λιμάνι, ο Μόλος. Για την παραλία φέτος λοιπόν θα διαθέσουμε πάνω από 500 θέσεις δωρεάν. Αυτό προφανώς δίνει μια μεγάλη δυναμική. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, με τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά για την καταλληλότητα και την ποιότητα των νερών κολύμβησης, ενώ στάθηκε και στο πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι που υπάρχει μπροστά. Τα νερά εδώ στην Καλαμάτα είναι πεντακάθαρα, ελέγχονται κάθε 15 μέρες στα 15 διαφορετικά σημεία
και αυτά αναρτώνται και τα ξέρει ο κόσμος ότι είναι καθαρά τα νερά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και έτσι θα παραδοθεί και η μονοδρόμηση στο πρώτο τμήμα της οδού Ναυαρίνου. Πάρα πολλές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της περιοχής μας, διότι η παραλία πραγματικά διαφημίζει αλλά και φέρνει πλούτο στην πόλη μας. Όπως ανακοίνωσε πάντως ο Δήμαρχος Καλαμάτας, είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η διαδικασία και για τη διάνοιξη δρόμων στην παραλιακή ζώνη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε το ΦΕΚ, που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, που θα έχουν γίνει οι αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούνιο, λέγαμε τον Νίκο, μέσα στον Ιούλιο ελπίζουμε ότι θα μπούμε με μπολντόζερ να ανοίξουμε βουλγαροκτόνο και τις άλλες δρόμους. Την ίδια ώρα το παραλιακό μέτωπο εξετάζεται συνολικά σε μια γενικότερη οπτική που υπάρχει στην προσέγγιση και την συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα είναι ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο, επίσημες ανακοινώσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα και αντιπροσωπεία που θα έρθει εδώ. Όμως εκείνο που θα σας πω είναι ότι ήδη γραφείο από τη Βιέννη έχει βρεθεί, που συνεργάζεται με γραφείο στην Αθήνα και θα έρθουν εδώ, έχουν κάνει μια ήδη προσέγγιση. Αντίθετα, μοιάζει να καθυστερεί η υπόθεση με την διάνοιξη οδού Κρήτης και την πολιοδόμηση της ευρύτερης ζώνης, με τον Δήμο Καλαμάτας να εξετάζει και άλλες εναλλακτικές. Μήπως πρέπει να διακόψουμε αυτό το διαγωνισμό και να εντάξουμε και το τμήμα από την Κρήτη μέχρι τη Λακωνική, το μεγάλο κομμάτι αυτό λοιπόν, ώστε να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το τμήμα και να το προκηρύξουμε και πάλι. Με τα νέα δεδομένα που σημαίνει ότι θα έχουμε επιτροπές από το Δήμο μας και όχι από όλη την Πελοπόννησο. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με την βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας Euronews. Διάγγελμα προς το ρωσικό λαό έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ανταρσία του επικεφαλής μισοφορικής Βάγνερ κατά της Μόσχας. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για προδοσία και για πισόπλατη μαχαιριά σε μια περίοδο που η χώρα του δίνει την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον της. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι οι άνδρες που απελευθέρωσαν τον Ντονμπάς και έδωσαν τη ζωή τους για τη Νέα Ρωσία πλέον προδόθηκαν από αυτούς που προωθούν την αναρχία και την αδελφοκτονία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι ο στρατός της χώρας θα αμυνθεί και ότι οι προδότες θα τιμωρηθούν. Την ίδια ώρα, ο Γευγένη Πριγκόζιν κλιμακώνει την ένταση καθώς ισχυρίζεται ότι οι άνδρες του κατέλαβαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ροστόφ. Μάλιστα, στρατιωτικά οχήματα των Ρώσων μισθοφόρων βρίσκονται σε θέσεις μάχης. Ολόκληρη η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Το Κρεμλίνο έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Πριγκόζιν, ενώ τέθηκε σε ισχύ ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Οι ειδικοί ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή του Τιτάνα, του υποβρυχίου που επιχείρησε να ξεναγήσει το γκρουπ των δισεκατομμυριούχων στο ναυάγιο του Τιτανικού. Όπως λένε, τα υλικά και ο σχεδιασμός είναι τα πιο βασικά ζητήματα που τους απασχολούν, δεδομένου ότι στα παγωμένα και σκοτεινά βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού οι συνδίκες είναι άκρως αφιλόξενες. Μέχρι στιγμής, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το πάχος δεν ήταν αρκετό. Το υποβρύχιο δεν είχε λάβει καμία πιστοποίηση για να κάνει τέτοιου είδους αποστολές. Ο τραγικός θάνατος των 5 ανθρώπων προήλθε από έκρηξη που δημιουργήθηκε από έξω προς τα μέσα. Οι καλοκαιρινές καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν ανελαίητα την κεντρική Ευρώπη. Αυτές οι εικόνες έχουν καταγραφεί στο Braunschweig της Γερμανίας και έχουν επαναληφθεί σε πολλές πόλεις στο κέντρο της χώρας. Οι πλημμύρες είχαν σαν αποτέλεσμα να κλείσουν πολλοί δρόμοι και επηρέασαν και τους σιδηροδρόμους. Μεταξύ των γραμμών που έκλεισαν εξαιτίας της καταιγίδας είναι αυτή που ενώνει το Αμβούργο με το Βερολίνο και η μεγάλη βόρεια και νότια γραμμή μεταξύ Κάσελ και Γκέτιγκεν. Η Ελβετία επίσης μετράει τις πληγές της από τις σφοδρές καταιγίδες που την έπληξαν το απόγευμα της Πέμπτης. Η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας όρισε ημερομηνία για το κλείσιμο μίας από τις πλέον αμφιλεγόμενες μονάδες εξόρυξης φυσικού αερίου της Ευρώπης, αυτής του κοιτάσματος Γκρόνιγκεν. Η εξόρυξη θα σταματήσει την 1η Οκτωβρίου, βάζοντας τέλος σε 6 δεκαετίες εξόρυξη σε μια περιοχή που κλονίστηκε από ισχυρούς σεισμούς και μικροσεισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και αγροκτήματα. Οι καταγγελίες των κατοίκων του Γκρόνιγκεν και οι φόβοι για την ασφάλεια τους όθησαν την κυβέρνηση να βάλει τέλος στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.